Λοιπόν, εγώ από μικρό ήθελα να ασχοληθώ με την τεχνολογία. Τώρα που μεγάλωσα, πιστεύω ότι σιγά σιγά μπορώ να γίνω developer. Σκέφτομαι όμω ότι η Ελλάδα είναι λίγο μικρή χώρα για να με υποστηρίξει. Θέλω να βγω international, να γίνω διάσημο κτλ. Ε, κάποιον πρέπει να βρω να με βοηθήσει και σκέφτηκα να φωνάξουμε την κυρία Μαρία Αργίτη, Ίσως έχετε τι παρόμοιε φιλοδοξίε με μένα. Είναι founder τη Ascent Consulting. Κυρία Αργίτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μα ακούτε? Α, ε, λοιπόν, η Ascent International είναι μια νεοσύστατη εταιρεία. Για την ε, ακρίβεια, είμαστε στη διαδικασία ε, σύσταση της εταιρεία. Την επόμενη εβδομάδα τελειώνουν οι διαδικασίε. Και ο στόχο τη εταιρεία είναι να βγάλει τι ελληνικέ εταιρείε προ το εξωτερικό. Πάμε να δούμε πώ θα γίνει αυτό το πράγμα. Συγγνώμη. Πάμε, ε, λίγα πράγματα για μένα. Πώ θα πρέπει να αναπτύξετε τι εφαρμογέ σα για να μπορούν να διεθνοποιηθούν, πώ θα τι κάνετε brand, γιατί είτε μα αρέσει είτε δεν μα αρέσει, και στην Ελλάδα λίγο πολύ δεν αρέσει σε ελληνικέ εταιρείε πληροφορία το branding, αλλά είναι απαραίτητο για να μπορούν να βγουν διεθνώ και επιτυχημένα στο εξωτερικό. Ε, πώ θα διεθνοποιήσουμε τι εφαρμογέ και λίγα λόγια για το πώ η Ascend International μπορεί να σα βοηθήσει σε αυτή τη διαδικασία. Ας γνωριστούμε λοιπόν. Αυτή είμαι εγώ. Με βλέπετε. Ε, ουσιαστικά προέρχομαι από το χώρο της πληροφορικής. έχω 14 χρόνια προϋπηρεσία και από, το, από την αρχή της καριέρας μου δούλευα στο εξωτερικό. Κάλυπτα και ξένες αγορές. Ε, τόσο σε κομμάτια τεχνολογίας, όσο και κομμάτια επιχειρηματικού λογισμικού. Και με καθετοποιημένε γνώσει για συγκεκριμένε αγορέ, όπω το public sector, οι τράπεζε, οι telco providers και ειδικά το, γενικά το enterprise space. Πώ θα πρέπει να αναπτύξετε τι ελλην... εφαρμογέ σα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καταλαβαίνω ότι κάποια πράγματα τα έχετε ξανακούσει. Ε, τα είπαν και οι συνομιλητέ μα. Ε, είδα τα παιδιά το <coughs> προηγουμένω. Έχουν ακολουθήσει κάποιε διαδικασίε. Πέντε χαρακτηριστικά. Πρώτον, απλότητα και απλότητα δεν είναι μόνο στο user interface. Έχω δύο εφαρμογέ μέσα από την εμπειρία μου. Ε, ακόμα και τα λεκτικά που χρησιμοποιείτε, είναι σημαντικά, γιατί όταν θα θέλετε να, να βγείτε προ το εξωτερικό, μπορεί ακόμα και τα λεκτικά που έχετε χρησιμοποιήσει να σα δημιουργήσουν πρόβλημα ακόμα και στη μετάφραση. Ε, δεύτερον, δεν θα πρέπει απλά <coughs> να χρησιμοποιείτε κάποια συγκεκριμένα features του, του κινητού. Το κινητό είναι εκεί έχει συγκεκριμένε δυνατότητε και θα πρέπει να τι χρησιμοποιήσετε όλε αν είναι δυνατόν. Θα θέσω ένα παράδειγμα: ε, ακούσαμε για mobile payments νωρίτερα σήμερα. Ε, υπάρχουν χώρε που λειτουργεί καλά το Wi-Fi, ακόμα και στην Ελλάδα δεν λειτουργεί καλά το Wi-Fi σε όλες τις περιοχές. Τι θα ήταν το, η εναλλακτική λύση στο Wi-Fi, το USSD πρωτόκολλο. Λοιπόν, κάτι άλλο, επίσης θα, θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας, ότι οι χρήστε έχουν κάποιε προσδοκίε. γι' αυτό θα χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή σα. Εσεί θα πρέπει να καλύψετε και να κάνετε exit expectations του χρήστη. Να δίνετε παραπάνω αξία και να επιλέγετε τα καθημερινά του προβλήματα γιατί χρησιμοποιεί το κινητό του για ευκολία. Άρα θα πρέπει να δείτε πώς θα του δώσετε παραπάνω αξία σε αυτή του τη, ε, στη χρήση της εφαρμογής σας. Και φυσικά να του δίνετε τη δυνατότητα να αξιολογήσει τις υπηρεσίες που του δίνετε, όπως κάνει το Skype. Και πάμε να δούμε πώς πρέπει να ε, αριοθετήσουμε να να, να, να τη φάση του development. Έχουμε μια ιδέα πάρα πολύ ωραία, η ιδέα αυτή, τη βάζουμε κάτω, την αναλύουμε, ποια είναι η αγορά που θα έχω, πώ πιθανότατα θα κάνω λεφτά και πάμε να την καθορίσουμε ακόμα λιγάκι και καλύτερα. Αφού βλέπουμε ότι έχει έδαφο αυτή η ιδέα, θα πρέπει να καθορίσουμε ε, πρώτα απ' όλα πώ πρέπει να την χτίσουμε. Πώ θα πρέπει να την πουλήσουμε, πώ θα πρέπει να την διαθέσουμε προ το τελικό κοινό. Να φτιάξουμε δηλαδή λίγο πολύ ένα blueprint τη ιδέα μα. και ξεκινώντα από το να φτιάξουμε ένα minimum viable product στο χαρτί. Μπορεί για εσά να τα ακούτε λιγάκι, Α, θα πάρει χρόνο όλο αυτό το πράγμα, δεν παίρνει καθόλου χρόνο, θα σιγουρέψει τα βήματα τη ανάπτυξη και φυσικά θα δώσει τη δυνατότητα στην εταιρεία σα όταν θα θέλετε να βάλετε καινούργια άτομα στην ομάδα σα, να μην εξαρτάστε να, μπορέσετε να τα ενσωματώσετε στην ομάδα του development εύκολα, εφόσον θα έχετε γράψει τα specifications, εφόσον θα, έχετε τα workflows, ακόμα και αν φύγει ο κεντρικό σα ε, τεχνικό, να μπορέσετε να τον αντικαταστήσετε με ασφάλεια και εύκολα και γρήγορα να πάρει μπρο, ώστε να μην σταματήσει εκεί η φάση τη ανάπτυξης. ανάπτυξη. Πάμε λοιπόν στο επόμενο κομμάτι που βγάζουμε, το πρώτο prototype. Εκεί θα πρέπει να επικεντρωθείτε ώστε η πρώτη version να παρέχει ουσιαστικά ε, να έχει καλύψει τον πυρήνα των αναγκών που θε, ε, της, αυτών που έχετε σχεδιάσει και να λύνει κάποια σημαντικά προβλήματα του καταναλωτή. Όχι μόνο αυτό, να τη δώσετε σε κάποιους beta-testers, να τη δοκιμάσουν, να σας δώσουν feedback, έτσι ώστε να έρθετε πίσω να, την, ε, να, να διορθώσετε την εφαρμογή για να μπορέσετε να τη διαθέσετε στο κοινό. Και την κάνουμε launch στην εφαρμογή μέσα από κάποιο κανάλι. Όλα τα κανάλια έχουν πλεονεκτήματα. Ε, φυσικά, όπως ακούσαμε και νωρίτερα εδώ, το App Store είναι πολύ διαδεδομένο. Ε, βέβαια, είναι καλύτερο για Payable εφαρμογές. Το Google Play είναι καλύτερο για δωρεάν εφαρμογές. Και το Amazon.com είναι καλύτερο γιατί έχει καλύτερο penetration σε χώρες. Εξαρτάται από εσά τι θέλετε να κάνετε. Και πάμε στο πολύ σημαντικό κομμάτι του branding. Το branding χρειάζεται είναι εκεί, θα μα βοηθήσει να φτιάξουμε την ταυτότητα τη εταιρεία μα, να διαφημίσουμε την εταιρεία μα και χωρίζεται όταν είμαστε μια νεοσύστατη εταιρεία ή στη διαδικασία να φτιάξουμε μια καινούργια εφαρμογή, να να το διαφημίσουμε πρωτού αυτό φτάσει στην αγορά. Άρα έχουμε δύο κομμάτια, το pre-launch της εφαρμογής και το μετά-launch της εφαρμογής. Στο pre-launch, τι θέλουμε να κάνουμε, να δώσουμε teaser στο κοινό, για να μπορέσει να ενημερωθεί ότι είμαστε στη διαδικασία να λανσάρουμε μια καινούργια εφαρμογή, για να μπορέσει να την, ε, ε, να την κατεβάσει όταν αυτή θα είναι έτοιμη. Στο μετά-launch εποχή, ε, Στόχο έχει να επικοινωνήσουμε σε περισσότερου καταναλωτέ ε, να έχουμε διαδραστικότητα με το χρήστη, γιατί είμαστε mobile application. Άρα μη τι άλλο θα πρέπει να έχουμε αυτή τη διαδραστικότητα. Και όλα αυτά θα μπορέσουμε να τα επιτύχουμε μόνο αν έχουμε ένα σοβαρό branding strategy το οποίο θα μα βοηθήσει να βγουμε και στο εξωτερικό. Και μια και είπα στο εξωτερικό για να δούμε πώ θα την κάνουμε, θα την εφαρμογή μα. Υπόθηκε νωρίτερα ότι η Ελλάδα είναι μία μικρή αγορά και αυτό είναι γεγονό. Μιλάμε για 3 εκατομμύρια σχεδόν χρήστε smartphones, τη στιγμή που σε άλλε διεθνεί αγορέ είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα και απεριόριστε οι δυνατότητε. Μόνο το 2013 υπολογίζεται ότι το App Store και το Google Play συνολικά πέτυχαν περισσότερο από 40 δισεκατομμύρια downloads εφαρμογών. Είναι ασύλληπτο το νούμερο. Ένα άλλο λάθο που κάνουμε οι ελληνικέ εταιρείε είναι ότι Τις εφαρμογές μας τις μεταφράζουμε πρώτα στα αγγλικά. Όταν πρόκειται για mobile applications, οι αγγλόφωνες χώρες δεν έρχονται πρώτοι σε consumption κινητών, συσκευών, smartphones. Πρώτες είναι οι ασιατικές χώρες. Η Κίνα από μόνη της είναι ηγέτητα χώρα σε καταναλωτές iOS κινητών. Άρα, λοιπόν, δεν είναι nice to have η πολιτική του να βγω έξω. Είναι must have. Απλά θα πρέπει να αντιμετωπιστήσω σωστά, κάνοντας μικρά σταθερά βηματάκια, και με κάποια στρατηγική. Δεν είναι δύσκολο να το κάνω. Τι θα πρέπει να κάνω στην αρχή. Θα μεταφράσω μόνο το description της εφαρμογής μου μέσα στο iOS ή στο Google Play, που θα επιλέξω εγώ. Θα δω πώς θα πάει η κίνηση και από εκεί και πέρα θα αποφασίσω, ανάλογα με την κίνηση που θα δω, από ποια χώρα θα κάνω localize την εφαρμογή μου σε εκείνη τη χώρα και θα την επιλέξω σαν χώρα στόχο. Εκεί όμως θα πρέπει να ενσωματώσω και την κουλτούρα της χώρας. Το τρίτο μετά κομμάτι, αφού δω ότι έχω κάποια κίνηση, κάποιο τράφικ και από άλλες χώρες, θα πρέπει να αρχίσω να αναπτύξω την διεθνοποίηση της εταιρείας μου, όχι μόνο της εφαρμογής μου. Και αυτό θα συμπαρασύρει και άλλα κομμάτια ε, πιθανότατα και λειτουργία της εταιρείας. Θα πρέπει να αναπτύξετε διαδικασίες. Εκεί επάνω λοιπόν στην, <coughs> που θα πρέπει να αναπτύξετε διαδικασίες έρχεται η Ascend International για να σας βοηθήσει. Με ποιε υπηρεσίε. Έλα. Οκ, okay, το κατάφερα. Ε, από την εμπειρία μου έχω δει ότι το να βγει στο εξωτερικό δεν είναι δύσκολο, αλλά δεν είναι και εύκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολο για την ακρίβεια. Ε, θέλει ένα σύστημα. Εμεί ερχόμαστε σαν εταιρεία να αξιολογήσουμε την ικανότητα τη κάθε εταιρεία να βγει στο εξωτερικό, να του προσφέρουμε μια προσωποποιημένη σύμφωνα με το DNA τη εταιρεία πολιτική διεθνοποίηση και επέκταση των σχεδίων του. Επιλέγοντα με μεθολογία, μεθοδολογία τόσο τι χώρε στόχου, όσο ποιοι είναι οι πελάτε στόχοι, ε, πώ θα πρέπει να είναι οι διαδικασίε του, και πλαισιώνοντας, γιατί καταλαβαίνουμε ότι η χρηματοδότηση είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα για τι ελληνικέ εταιρείε αυτή την περίοδο, εφόσον υπάρχει έδαφο να πλαισιώσουμε τη χρηματοδότηση μέσα από crowdfunding ε, χρηματοδότηση. Γιατί το αποφασίσαμε αυτό, πολύ απλό, γιατί το crowdfunding μας δίνει τη δυνατότητα και ενός έμεσου marketing. Άρα, να έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε πολλούς χρήστες απριοριστού στο εξωτερικό και να μας γνωρίσουν. Επειδή το να πας στο εξωτερικό, το πιθανότερο είναι να μην πρέπει να ανοίξει την εταιρεία σου κατευθείαν στην αγορά στόχο, το καλύτερο θα ήταν να βρεις, γιατί είναι risk-free, να βρεις ένα πολύ καλό distributor, ο οποίο θα μπορέσει να εκπροσωπήσει την εταιρεία και, και τι υπηρεσίε που προσφέρει η εταιρεία στην αγορά στόχο. Εκεί επάνω έχουμε ένα network ανθρώπων, καθώ και τη μεθοδολογία για να επιλέξουμε το σωστό distributor για το δικό σα το industry, για το δικό σα το business. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να μην σα κούρασα. Α, ήμουν just on time γιατί είχα αγχωθεί λιγάκι με τον χρόνο, επειδή είμαι και η τελευταία. Δεν ήθελα να σα κουράσω. Αν έχετε ρωτήσει, θα είμαι λιγάκι ακόμα εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.